2011, κορίτσι με μεταθανάτια εμπειρία είδε και ζωγράφισε την κόλαση. Αυτό που είδε, οι φωτογραφίες είναι αληθινές από τον blog της. Η 9χρονη Μαρία Αντωνίου είχε μία μεταθανάτια εμπειρία μετά από τρακάσμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, απεβίωσε. Οι γιατροί δήλωσαν ότι ήταν νεκρή για 11 λεπτά μέχρι που η καρδιά της άρχισε να χτυπάει ξανά. Όταν συνήλθε μετά από μέρες, ζωγράφισε αυτό που είδε στο ταξίδι της. Ήμουν στο νοσοκομείο και πονούσα. Τότε έκλεισα τα ματάκια μου και ένας κύριος ήλθε και με πήρε και πετάγαμε. Ήταν ξανθός και είχε γαλανά μάτια. Τον ρώτησα ποιος είναι και είπε ότι είναι άγγελος και θα μου δείξει πως είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Εγώ δεν πονούσα πλέον, αλλά ήμουν στεναχωρημένη γιατί δεν θα έβλεπα τη μανούλα και τον μπαμπά μου ξανά. Τον ρώτησα αν ήταν ο Χριστούλης. Μου είπε ότι όχι. Είναι ένας άγγελος, αλλά θα δω και τον Χριστούλη. Έτσι αρχίσαμε να πετάμε προς τα κάτω μέχρι που φτάσαμε στην κόλαση. Εκεί είδα πολλά άσχημα πράγματα που παθαίνουν οι κακοί άνθρωποι. Είδα καζάνια να βράζουν με πίσα μέσα και είχε και λάβα και άνθρωποι και γόντουσαν μέσα και ήταν πολύ άσχημο. Μύριζε θιάφι. Τον ρώτησα τι κάνανε αυτοί και είναι εδώ και μου είπε ότι είναι πολύ κακοί άνθρωποι, κλέφτες, δολοφόνοι, βιαστές. Μετά είδα και άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα πω, στεναχωριέμαι. Μετά πάντως τον ρώτησα τον άγγελο, αν θα ξαναδώ τις γονείς μου και τα αδερφάκια μου και είπε ότι πρέπει να γυρίσω πίσω και να πω σε όλους τι είδα, για να ξέρουν τι παθαίνουν οι κακοί άνθρωποι. Θέλετε να δείτε τις ζωγραφιές μου, όπως οι παπάδες που ήρθαν να με ρωτήσουν τι είδα. Ήταν και κάποιοι από άλλες χώρες και ρωτούσαν. Σε αυτό το σημείο η Μαρία έτρεξε και μας έφερε το μπλοκ ζωγραφικής της. Ευχαριστούμε τους γονείς της μικρής Μαρίας που μας επέτρεψαν να δημοσιεύσουμε τις ζωγραφιές της και τη φοβερή εμπειρία της μικρής. Εικόνες από το Λάκκο. Μία νεαρή κορεάτισσα καλλιτέχνης πήγε στην κόλαση. Ένα βράδυ μία κορεάτισσα είχε επίσκεψη από τον Ιησού και της έδειξε το Λάκκο της κόλασης. Τότε της ζητήθηκε να ζωγραφίσει σε καμβά ό,τι είδε για να ξέρει ο κόσμος τον τελικό προορισμό των αδύναμων. Αυτή είναι η αφήγηση από ό,τι είδε. Ήταν μάρτυρας πως άνθρωποι από τον κόσμο έπεφταν στο Λάκκο της κόλασης πληγώνοντας την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιησούς έφτασε στην κόλαση, αυτή ήταν τρομοκρατημένη και δεν σταματούσε να κλαίει. Είδε ψυχές στη φυλακή, φωνάζοντας από φόβο, προσπαθώντας να βγούνε και να φτάσουν τον Ιησού, αλλά δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν. Για αυτούς ήταν πολύ αργά. Δεν υπάρχει αγάπη στην κόλαση, ίκτος, χαρά, ελπίδα, τίποτα καλό. Οι δαίμονες στην κόλαση είναι σαδιστές και σκληροί, παίρνοντας χαρά με το να βασανίζουν χαμένες ψυχές, ευχαριστιώντας τις φωνές των πεθαμένων. Είδε την τιμωρία για τους φωνιάδες, βιαστές και απαγωγείς. Όλοι προσπαθούσαν να δραπετεύσουν, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερναν. Είδε αυτούς που έκλεβαν χρήματα. Ήταν τρυπημένοι με πολλές βελόνες και δεν μπορούσαν ποτέ να βρουν ανακούφιση. Η τιμωρία για τους ψεύτες ήταν επίσης στενάχωρη. Είδε αυτούς που λάτρευαν τα είδωλα, αυτούς που κάνουν άσχημες σκέψεις, τους πεισματάριδες. Στην κόλαση οι άνθρωποι που είναι σεξουαλικά δεμένοι δένονται και έχουν τα ιδιαίτερά τους τρυπημένα. Υπάρχουν ακόμη σάτυροι. Αυτοί που γίνονται γκέι ή τρανσέξουαλ. Είδε αυτούς που δεν θέλουν να μοιράζονται. Ήταν επίσης εκεί. Όλες αυτές οι τιμωρίες ήταν για αυτούς που αγνοούν τις εντολές του Θεού και συνεχίζουν να διαπράττουν αμαρτίες. Αυτοί που κάνουν κακό στα μάτια του Θεού. Είδε αυτούς που έπιναν και έπαιρναν απαγορευμένα πράγματα. Όλες οι βρωμιές ρίχνονταν στο λαιμό τους. Ήταν μάρτυρας για άλλους που πειράζουν με τα λόγια τους μιλώντας χωρίς αγάπη. Ήταν επίσης στην αγωνία. Είδε αυτούς που διαπράττουν αμαρτίες με τη σκέψη, οι οποίοι ήταν καλυμμένοι με ζωήφια, που συνεχώς έμπαιναν και έβγαιναν από το σώμα τους. Επίσης είδε αυτούς που ήταν χαμένοι μόνο στη σκέψη τους και στις γνώσεις τους και δεν συζητούσαν ποτέ τα πράγματα της ζωής τους με τον Ιησού, αλλά ακολουθούσαν το δικό τους θέλημα και τις δικές τους αποφάσεις. Δεν ήθελαν να φάνε από τον άρτο της ζωής, που είναι ο λόγος του Θεού.
Υπήρχαν άνθρωποι που παραπονιόντουσαν και έτρεμαν στη γη. Αυτοί οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν, γιατί ο Θεός να ασχοληθεί με τη ζωή μου, ποιος είμαι εγώ. Δεν νομίζω πως με έχασε, δεν θα μπορούσε ποτέ να με αγαπάει, έχω κάνει κακό. Έτσι ποτέ δεν τον είδαν και κατέληξαν εδώ. Η κόλαση είναι για αυτούς που παραβιάζουν τα λόγια του Θεού και αγνοούν τις εντολές του. Είδε την κατάληξη όλων αυτών που δεν μετανοούν. Το μαρτύριό τους ήταν ασταμάτητο και ραγίζουν την καρδιά του Ιησού. Ο Ιησούς της είπε, συγκεντρώσου σε εμένα, πρέπει να συγκεντρωθείς σε εμένα. Στη γη είδε τι παθαίνει αυτός που βλέπει ακατάλληλες ταινίες. Ο δαίμονας ουσιαστικά αρπάζει την ψυχή των ανθρώπων, χωρίς ο άνθρωπος να το συνειδητοποιεί. Είδε ακόμη πως το πιώμα και το τσιγάρο γεμίζουν τον άνθρωπο με κακά πλάσματα. Της είπαν πως ο άνθρωπος πρέπει να σκοτώσει το δαίμονα που βρίσκεται μέσα του. Και όταν ο άνθρωπος μετανοεί και προσεύχεται, μπροστά στο Θεό, λεγεών εισαγγέλων έρχονται και διώχνουν τους δαίμονες και νικούν. Αλλά το πιο σημαντικό, είδε πως ο Ιησούς δεν θέλει κανέναν να τιμωρεί.